λοιπόν νομίζει ότι οι ασφάλειες είναι βαρετές, ας πρέπει να έρχεται στα πάρτι μας. Έχετε ξαναδεί τέτοια βασιλόπιτα? Δεν θα επαναλάβω την προσπόνηση. Θα ευχαριστήσω την κυρία Υπουργό, όλους εσάς που μας θυμάτε με την παρουσία σας σήμερα σε αυτή την γιορταστική πίτα της Ένωσης. Θα πω δύο λόγια μόνο. Ένα, ότι αυτοί, εάν κάνανε πίτες πριν από 117 χρόνια, είναι η 117η πίτα της Ένωσης. Έχουμε μια αγορά με μια ιστορία 200 ετών, μια Ένωση, όπως είπα, 120 χρονών. Φέτος, από τότε που μετράμε, ήταν η χρονιά που κάναμε το καθήκον μας στα μεγαλύτερα νούμερα. Πληρώσαμε 370 εκατομμύρια για τον Ντάνιελ μόνο. Και εδώ θα πω κάτι. Από τα 370, τα 320 πήγαν σε μεγάλους ασφαλισμένους, εταιρείες κτλ. Ο πολλής κόσμος παραμένει ανασφάλιστος και αυτό είναι το πρόβλημα. Και είναι το πρόβλημα και στις φυσικές καταστροφές στην περιουσία και στις συντάξεις, παρότι στο Υπουργείο Εργασίας έχετε κάνει δουλειά, και στην υγεία. Και την πληρώνει ο φτωχός στο τέλος της ημέρας. Χαιρόμαστε γιατί δεν είναι μόνο το θέμα, είναι αυτή η κυβέρνηση έχει κάνει κάποια πράγματα. Πρέπει να τα αναγνωρίσουμε. Το κίνητρο του έμφυα μοιάζει να δουλεύει. Η υποχρεωτικότητα της ασφάλειας επιχειρήσεων μοιάζει να έρχεται. Τα ανασφάλιστα μοιάζει να τα τελειώνουμε. Άρα όλα αυτά γίνονται, αλλά το θέμα της ασφάλισης δεν είναι θέμα ενός κόμματος και μιας κυβέρνησης. Πρέπει να είναι θέμα όλου του κοινωνικού και πολιτικού συνόλου της χώρας. Διότι, όπως έχω πει πολλές φορές, το γεγονός ότι στην Ελλάδα τα περιμένουμε όλα από το κράτος και αυτό δεν γίνεται πουθενά αλλού, σημαίνει ή όλοι οι άλλοι κάνουν λάθος ή πρέπει κάτι να αλλάξουμε κι εμείς. Η αγορά μας είναι εδώ, έχει κάνει το καθήκον της, έχει σταθεί δίπλα στους ασφαλισμένους. Από την πρώτη μέρα του Ντάνιελ είμαστε εκεί και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Βλέπουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Και ξαναλέω, είναι μια χρονιά που η αγορά και αναπτύχθηκε και πλήρωσε πολλές ζημιές. Κάνουμε τη δουλειά μας. Αυτό λοιπόν, είμαστε περήφανοι γι' αυτό, είμαστε περήφανοι για όλους αυτούς τους υπέροχους ανθρώπους που είναι εδώ σήμερα. Και με αυτό θα πω ότι ήρθε η ώρα της πίτας. Το πρώτο κομμάτι είναι του Χριστού. Το δεύτερο κομμάτι είναι της Ένωσης. Όλο το υπόλοιπο είναι του ανασφάλιστου συμπολίτη μας που χρειάζεται τη βοήθεια του Θεού πιο πολύ από όλους. Λοιπόν.